Κυρίες και εκπέρα σας, στην υπέροχα φωταγωγημένη Βίλα Μανίν όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά της εκπομπής «Παιχνίδια χωρίς σύνορα». Η εσωτερική αυλή της έπαυλης έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σκηνικό που θα φιλοξενήσει τα 8 απόψινά παιχνίδια. Τα παιδιά των ομάδων από τις 7 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν, ανάμεσά τους για πρώτη φορά και η Ελλάδα, που εδώ εκπροσωπείται από το Δήμο Χανίων, δέχονται τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους και ευελπιστούν όλα για μια καλή θέση. Τεχνικοί και διαγωνιζόμενοι κάνουν τις τελευταίες τους δοκιμές πριν από την έναρξη. Η αγωνία είναι διάχυτη στα πρόσωπα όλων. Δεν είναι ποτέ αργά για λίγη προθέρμανση. Και ο κόσμος ανυπομονεί να δει το θέαμα. Οι παρουσιαστές στις θέσεις τους, έτοιμοι για τη μετάδοση των παιχνιδιών. Και ο Δήμαρχος Χανίων με τους συνεργάτες του ενθαρρύνει από τις κερκίδες την ελληνική ομάδα. Τα παιδιά πρωταγωνιστούν πάντα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αλλά τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι μια εκπομπή που απευθύνεται και στους μεγάλους που θέλουν να περάσουν μια βραδιά διασκεδάζοντας σαν παιδιά. Και δείχνουν με το χειροκρότημά τους πόσο ανυπομονούν να αρχίσει η εκπομπή. Βρισκόμαστε Θα δούμε τώρα ποιες ομάδες παίρνουν μέρος στην απόψινή εκπομπή και ποιοι δήμοι τις εκπροσωπούν. Την Ουαλία το Κάρντιφ. Την Ελλάδα τα Χανιά. Per il
Στην Πορτογαλία, το Σαν του Τίρσου. Την Τσεχία, το Παρντουμπίτσε. Την Ελβετία, το Yverdon Le Bain. Την Ουγγαρία, το Παπό. Οι παρουσιαστές των χωρών που παίρνουν μέρος στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και για την Ιταλία το Σαν Ντανιέλε. Της Ιταλικής τηλεόρασης ανοίγουν την εκπομπή με ένα βάλς κάτω από τους ήχους της Τραβιάτα του Βέρντι. Αυτός είναι ο Ντενί Πετιό, ο διεθνής διαιτητής στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, που πάντα διακόπτει όλα τα ωραία πράγματα σαν το στιγμιότυπο που είδαμε και εμείς προηγουμένως. Ενώ γύρω του στέκονται οι 7 κριτές, εκπρόσωποι και αυτοί των 7 ευρωπαϊκών χωρών, που συμμετέχουν στα παιχνίδια. Καιρός όμως να έρθουμε στο θέμα της απόψινής μας εκπομπής για να δικαιολογήσουμε έτσι και το πνεύμα της εισαγωγής. Η εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στο μελόδραμα που γεννήθηκε εδώ στην Ιταλία και τα παιχνίδια είναι εμπνευσμένα από όπερες, έργα μεγάλων δημιουργών όπως του Ρωσίνη, του Πουτσίνη και του Βέρντι. Sì, in effetti noi avremo anche la possibilità questa sera quindi di vedere dei giochi ispirati delle opere e con i grandi nomi dell'opera italiana che entreranno in campo, Rossini, Puccini, Verdi e chi più ne ha più ne metta. Ma noi abbiamo voluto aggiungere qualche cosa. Τη μαγεία όμως της υπέροχης αυτής μουσικής έρχεται να προσθεθεί μια άλλη μαγεία. Η μαγεία του χώρου, αυτή που δημιουργεί η Villa Manin. Lo splendido scenario nel quale ci troviamo. Hop! Villa Manin! Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στη Villa Manin που απόψε έχει φωταγωγηθεί ειδικά για την εκπομπή και στην Κομμόπολη Πασαριάνο που ανήκει στον ομό Φριούλη Βενέτσια Τζούλια. Το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σκηνικό για τις ανάγκες των παιχνιδιών. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τους δημιουργούς της χολιγουδιανής αυτής σκηνογραφίας. E delle scenografie che si inseriscono e si fondono perfettamente con l'ambiente. Devo dire bravo nobile, soprattutto bravo al pubblico. Αλλά ένα χειροκρότημα και για το κοινό που έχει έρθει απόψε εδώ, με το γνωστό επί αιώνες χαιρετισμό στην περιοχή, Μάντι.
Μάντι σημαίνει τη λέξη «Σε εμπιστεύομαι στα χέρια του Θεού» και είναι και τρόπος χαιρετισμού και εύχη. Και με το χαιρετισμό αυτό θα περάσουμε σε κάποιες όμορφες εικόνες αυτής της περιοχής όπου βρίσκονται πόλεις με ιστορικό ενδιαφέρον, όπως η Τζιβιντάλε, Ούντινε, Γκορίτσια, Ακουιλέια, Τεριέστη. Εικόνες δεμένες όμορφα με τη μουσική του Ροσίνη. Trieste, un mandi musicale per tutti coloro che ci stanno seguendo dal Friuli. Το πρώτο παιχνίδι έχει σαν θέμα την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι Ναμπούκο. Ο Ναβουχοδονόσορας, βασιλιάς των Ασσυρίων, ξεκινά να πολεμήσει ενάντια στον εβραϊκό λαό και κυριεύει την Ιερουσαλήμ. Υπάρχει μια αντιζηλία ανάμεσα στη σκλάβα Αβιγαία και τη Φενένα, κόρη του βασιλιά. Ο πόλεμος τελειώνει με τη νίκη των Εβραίων. Η Φενένα ερωτεύεται τον εγγονό του βασιλιά της Ιερουσαλήμ, ο οποίος ανταποκρίνεται στο αίσθημά της. Η ίδια και ο πατέρας της αλλαξοπιστούν και όλοι μαζί τελειώνουν με το περίφημο Βαπενσχέρο. Βλέπουμε τις πέτριες της Τσεχίας, της Ελλάδας και της Ουαλίας. Το παιχνίδι παίζεται σε ένα γύρο από έναν άντρα και δύο γυναίκες. Ο άντρας πρέπει να περάσει την πισίνα φορώντας ένα καπέλο. Στην άλλη άκρη βρίσκεται μία κοπέλα που ισορροπεί πάνω σε ένα πόντιουμ. Ξεαγκιστρώνει το καπέλο με το αγκίστρι της και το δίνει στη συμπαίκτριά της που βρίσκεται στο μικρότερο πόντιουμ. Το παιχνίδι ξεκινάει και πρέπει να ολοκληρωθεί σε 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τα αγόρια βουτάνε στην πισίνα, την περνάνε και έρχονται να σταθούν στον τοίχο, ο καθένας μπροστά από τη συμπαίχτριά του, χωρίς όμως να αγγίξουν με τα χέρια το καπέλο αλλά ούτε και το έδαφος. Ο τοίχος αυτός υποτίθεται ότι είναι μέρος των τοιχών της Ιερουσαλήμ. Σε πρώτο πλάνο η Ελληνίδα παίχτρια είναι η Δέσποινα. Η Δέσποινα που προσπαθεί να αγγιστρώσει το καπέλο του Μανώλη. Εδώ οι παίχτες της Ουγγαρίας. Κάθε καπέλο στο μεταξύ που πέφτει ανάμεσα στον τοίχο και την περιοχή του τέρματος είναι χαμένο. Νικήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα μαζέψει στο τέρμα της τα περισσότερα καπέλα. Να σας πω εδώ τα χρώματα με τα οποία συμμετέχουν οι ομάδες. Η Ουαλία παίζει με χρώμα το κόκκινο. Η Ελλάδα έχει το μπλε χρώμα με άσπρες βούλες, η Πορτογαλία το πράσινο, η Τσεχία το πορτοκαλί, η Ελβετία λευκό με κόκκινες βούλες, η Ουγγαρία το κίτρινο και η Ιταλία το γαλάζιο. Ο παίχτης της Τσεχίας... Μόλις η κοπέλα με το αγκίστρι καταφέρει να αγκιστρώσει ένα καπέλο, κερδίζει για την ομάδα της και ένα βαθμό. Στη συνέχεια το δίνει στη συμπαίχτριά της. Ήδη βλέπουμε την ομάδα της Τσεχίας στο Δήμο του Παρντουμπίτσα να έχει στο τέρμα της δύο καπέλα. Ένα έχει η Πορτογαλία, το Σάντου Τίρσου, ένα η Ελβετία, το Ιβερντόν Λεμπέ. Και είμαστε πάντα στο πρώτο παιχνίδι που είναι εμπνευσμένο από την όπερα Ναμπούκο του Βέρντι. Πάλι η παίχτρια της Τσεχίας, ο Πορτογάλος Ναμπούκο, βουτάει στην πισίνα. Η παίχτρια της Τσεχίας προσπαθεί να αγκιστρώσει το καπέλο του συμπαίχτη της και τα καταφέρνει. Η Ιταλία. Η ομάδα της Ιταλίας... Να που η Ιταλία φτάνει πρώτη στον τοίχο. Ο Ιταλός συμπαίχτης ξαναβουτάει στην πισίνα για μια ακόμα διαδρομή. Παίχτρια, η Δέσποινα αγκιστρώνει το καπέλο του Μανώλη. Να δούμε αν θα τα καταφέρει μέχρι το τέλος. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι κινήσεις όλων των παιχτών δυσκολεύονται από τα κοστούμια που φορούν, τα καπέλα και τις περούκες. Η
Η ομάδα της Ουαλίας, ο Ουαλός Ναμπούκο, που βουτάει στην πισίνα. Έτσι μέχρι στιγμής έχει ένα καπέλο η Ελλάδα, δύο η Τσεχία, δύο η Πορτογαλία, ένα η Ελβετία, δύο η Ιταλία και ένα η Ουγγαρία. Σε πρώτο πλάνο η ομάδα της Ουγγαρίας. Go! Go! Και η λήψη του χρόνου. Βλέπουμε τώρα ξανά κάποια στιγμιότυπα σε γρήγορη κίνηση. Ένας Ναμπούκο σε στυλ Mark Spitz θα μπορούσαμε να πούμε, ή Johnny Weissmuller. Και εδώ σε αργή κίνηση. Βλέπουμε τον Ουαλό που βουτάει στην πισίνα. Τον Ουαλό Ναμπούκο. Δύο ωραίες βουτιές σε μια πισίνα που δεν είναι και πολύ βαθιά. Και αμέσως μετά να περάσουμε. Πρέπει να έχει σειρά ο πίνακας των αποτελεσμάτων. Εδώ τον βλέπουμε. Στο κάτω μέρος του πίνακα βλέπουμε τα αρχικά των χωρών. Από πάνω τη διάρκεια του παιχνιδιού για κάθε ομάδα. Αμέσως από πάνω τα καπέλα που μάζεψε η κάθε ομάδα. Και τώρα έχουμε ένα βαθμό για την Ουαλία, δύο βαθμούς για την Ελλάδα, τρεις για την Ουγγαρία, τέσσερις για την Ελβετία, πέντε για την Ιταλία, έξι για την Πορτογαλία και επτά βαθμούς για την Τσεχία. Και η κατάταξη. Πρώτο έρχεται το Παρντουμπίτσε για την Τσεχία. Δεύτερο το Σάντου Τίρσο για την Πορτογαλία. Τρίτο το Σαν Ντανιέλε για την Ιταλία. Τέταρτο το Ίβερντον Λεμπέν για την Ελβετία. Πέμπτο το Παππού για την Ουγγαρία. Έκτο τα Χανιά για την Ελλάδα. Και έβδομο το Κάρντιφ για την Ουαλία. Και υπάρχουν βέβαια άλλα 7 παιχνίδια για να αλλάξει η βαθμολογία. Τελευταίο ήταν το Cardiff της Ουαλίας, αλλά σε αυτό είναι αφιερωμένη η πρώτη απόψινή μας Card Postal. Το δεύτερο παιχνίδι μας έχει τίτλο «Την όπερα Υπνοβάτης» του Μπελίνη. Η Αμίνα είναι μια ορφανή που υιοθέτησε η Τερέζα σε ένα ελβετικό χωριό. Πρόκειται μάλιστα να παντρευτεί τον Ελβίνο. Στη γενική χαράδα συμμετέχει η Λίζα που αγαπά τον Ελβίνο. Να όμως που μετά από πολλά χρόνια φτάνει στο χωριό ο ωραίος κόμις Ροδόλφος. Η Αμίνα που είναι υπνοβάτης μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα του κόμι και αυτό το βλέπουν όλοι. Ο Ελβίνο τότε διαλύει τον Αραβόνα με την Αμίνα και αραβωνιάζεται τη Λίζα. Αλλά η Τερέζα και ο κόμις θα λύσουν το μυστήριο και έτσι η Αμίνα και ο Ελβίνο θα μπορέσουν να παντρευτούν. Εδώ βλέπουμε τις κοπέλες που θα πάρουν μέρος και είναι με τη σειρά η παίχτρια της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Ουαλίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Πορτογαλίας. Το παιχνίδι παίζεται σε ένα γύρο από δύο γυναίκες και ένα άντρα. Οι γυναίκες πρέπει να ανέβουν το περβάζι, να πάρουν ένα κρίκο, να πέσουν στην τζουλήθρα και να περάσουν τον κρίκο σε ένα πάσαλο. Εμποδίζονται όμως από τους άντρες που βρίσκονται πίσω από το σκηνικό και χτυπάν τον τοίχο αναγκάζοντάς τους έτσι να πέσουν. 3,5 λεπτά για το παιχνίδι αυτό που παίζεται σε ένα γύρο. Κάθε κοπέλα υπνοβάτης λοιπόν ανεβαίνει τρέχοντας στα σκαλιά και προσπαθεί να περάσει το περβάζι που είναι και η δύσκολη φάση του παιχνιδιού γιατί πίσω ακριβώς είναι τα αγόρια που χτυπούν το σκηνικό και τις ρίχνουν στο στρώμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και τα αγόρια ανεβοκατεβαίνουν σε μια τσουλήθρα πίσω από το πανί αλλά απαγορεύεται να παραμείνουν στην κορυφή της τσουλήθρας. Πρέπει να κατέβουν αμέσως. Είδαμε την παίχτρια της Πορτογαλίας. Αφού λοιπόν περάσουν όλο το περβάζι, παίρνουν ένα κρίκο και τρέχοντας πάντα τον φέρνουν στον αντίστοιχο πάσαλο. Πάλι η παίχτρια της Πορτογαλίας που δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Η παίχτρια της Τσεχίας. Να η Ελλάδα είναι η Τασούλα, είναι η παίχτρια της Ελλάδας. Πρέπει να μπουν όσο περισσότεροι κρίκοι γίνεται στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Η εκπρόσωπος της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας,
Να η Ελληνίδα. Είναι η Τασούλα, ναι. Εδώ παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι γίνεται μπροστά και πίσω από το σκηνικό. Η Ρούλα είναι η άλλη παίχτρια από την ομάδα των Χανίων. Έχει περάσει μέχρι στιγμής 5 κρίκους η Ελλάδα στον πάσαλό της. 5 κρίκοι, πάει πολύ καλά. Και πάλι η παίχτρια της Πορτογαλίας δεν τα καταφέρνει. Να θυμίσουμε τα χρώματα, κόκκινο για την Ουαλία, μπλε με άσπρες βούλες για την Ελλάδα, πράσινο για την Πορτογαλία, πορτοκαλί για την Τσεχία, λευκό με κόκκινες βούλες για την Ελβετία και κίτρινο για την Ουγγαρία, ξεχάσαμε την Ιταλία που έχει το γαλάζιο. Από ό,τι βλέπουμε προηγούνται οι ομάδες της Τσεχίας και της Ελλάδας. Αυτή τη φορά τα καταφέρνει και η εκπρόσωπος της Ιταλίας από το Δήμο του Σαν Ντανιέλε. Δεν είναι εύκολο βέβαια για τις παίχτριες να ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς και τρέχοντας και προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφύγουν τα χτυπήματα των αγοριών. Και όλα αυτά πάντα κάτω από τους ήχους της όπερας Υπνοβάρπης του Μπελίνη. Η Ελβετίδα. Η εκπρόσωπος της Ουγγαρίας σε μια θεαματική βουτιά. Και πάλι μία από τις δύο Ελληνίδες παίχτριες, η Ρούλα. Τρέξε, Ρούλα! Προσέξατε πόσο γρήγορα είναι τα κορίτσια από το Δήμο των Χανίων. Παρακολουθείτε πάντα τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που γίνονται εδώ στη Βίλα Μανίν, στο Πασαριάνο της Βόρειας Ιταλίας. Και είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι που έχει θέμα την όπερα Υπνοβάτης του Μπελίνη. Η Τασούλα, με ένα ακόμα κρίκο. Πάλι η ταχύτατη κριτικοπούλα μας. Και η άλλη εκπρόσωπος του Δήμου των Χανίων, η Ρούλα. Πάνε πολύ καλά τα κορίτσια των Χανίων. Ο αγώνας των κοριτσιών να περάσουν το περβάζι. Δεν τα καταφέρνουν βέβαια όλες. Και το τέλος του παιχνιδιού. Το τέλος του δεύτερου παιχνιδιού. Θα δούμε πρώτα κάποιο replay και στη συνέχεια τα αποτελέσματα. Έπεσε η κοπέλα από την Τσεχία και ακολουθεί εκπρόσωπος της Ελβετίας. Της Ιταλίας, η βουτιές είναι θεαματικότητες όπως βλέπουμε, και της Ελλάδας. Ενώ αυτή τη φορά τα καταφέρνει η παίχτρια από την Πορτογαλία. Τα πήγαν πάντως πολύ καλά τα κορίτσια, αν σκεφτούμε ότι τα αγόρια δεν τις άφησαν λεπτό σε ησυχία. Και ο πίνακας με τη βαθμολογία. Ένας βαθμός για την Ιταλία, δύο βαθμοί για την Ουγγαρία, τρεις για την Ουαλία, τέσσερις για την Ελβετία, πέντε για την Πορτογαλία, έξι για την Τσεχία και εφτά για την Ελλάδα. Τους περισσότερους κρίκους λοιπόν συγκέντρωσε η Ελλάδα, μπράβο της. Η Ελλάδα που πρώτη φορά φέτος συμμετέχει στα παιχνίδια χωρίς σύνορα και που ανεβάζει έτσι τη βαθμολογία της μετά το δεύτερο παιχνίδι. Και θα δούμε στη συνέχεια τη γενική κατάταξη. Έκολα και αρρίβα. Είναι πρώτη η Τσεχία με το Παρντουμπίτσε και 13 βαθμούς. Δεύτερη η Πορτογαλία με το Σάντου Τίρσου και 11 βαθμούς. Τρίτη η Ελλάδα με τα Χανιά και 9 βαθμούς. Τέταρτη η Τσεχοσλοβακία με το Ιβέρντον Λεμπέν 8 βαθμούς. Πέμπτη η Ουγγαρία με το Παπό 7 βαθμούς. Έκτη η Ιταλία με το Σαν Ντανιέλε 6 βαθμούς. Και 7η η Ουαλία με το Κάρντιφ και 4 βαθμούς. Να δούμε τώρα μερικές εικόνες από τα Χανιά στην όμορφη Κρήτη μας. Το τρίτο μας παιχνίδι έχει σαν θέμα την όπερα Κάρμεν του Μπιζέ. Η Μικαέλα περιμένει στην πλατεία της Σεβίλης για να δει τον Δον Χωσέ. Περιμένει την αλλαγή φρουράς των δραγώνων. Εκείνος όμως έχει ερωτευτεί μια όμορφη πολίτρια τσιγάρων, την Κάρμεν, που με τη σειρά της είναι ερωτευμένη με τον Εσκαμίγιο, τον Ταυρομάχο. Η Κάρμεν κάποια στιγμή συλλαμβάνεται και ο Δον Χωσέ είναι πρόθυμος να την ελευθερώσει αν ενδώσει στον ερωτά του. Εκείνη δέχεται, αλλά τελικά αθετεί το λόγο. Έξαλλος από ζήλια, ο Δον Χωσέ μαχαιρώνει την Κάρμεν, ενώ ο Εσκαμίγιο χειροκροτείται από το πλήθος στην Πλάσα ντε Τόρος, στην αρένα, αλλά αγνοεί την τραγωδία.
τραφεριάμο nella Plaza de Toro. Το παιχνίδι παίζεται σε δύο γύρους από έναν διαγωνιζόμενο και δύο αντιπάλους, έναν άντρα και μία γυναίκα. Ο διαγωνιζόμενος που βρίσκεται πάνω στην πίστα προσπαθεί να πατήσει κάποιους ηλεκτρικούς διακόπτες που αν ενεργοποιηθούν με τη σειρά, με τη σωστή σειρά, τότε στο κεφάλι του τάβρου εμφανίζονται έξι μπαντερίγιας. Εν τω μεταξύ, οι αντίπαλοι προσπαθούν να τον εμποδίσουν στέλνοντας προς το μέρος του μία δοκό. Io meno così, ecco, io non lo faccio per niente bene. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω ότι στα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι υποχρεωτικό να παίξουν και οι παρουσιαστές κάποια στιγμή σε ένα από όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα πρέπει λοιπόν να σας αφήσω για να πάω και εγώ να ετοιμαστώ. Και η Μαρία Τερέζα έρχεται προς το μέρος μου για να πάρει μια μίνι συνέντευξη, όπως κάνει εξάλλου με όλες τις παρουσιάστριες πριν από κάθε παιχνίδι. Annunciatrice, la nostra commentatrice della Grecia. Vera, are you sure? Vera, sicura θες να παίξεις αυτό το παιχνίδι? J'en suis tout à fait sûre parce que j'adore les animaux. Ναι, γιατί λατρεύω τα ζώα. Εσύ adori gli animali? Γεια σου, Μαρία Τερέζα. Buonasera, Italia. Bonsoir à tous. Yassou. Yassou. Alors, et puis c'est la fameuse histoire du Minotaure. Excusez-moi, à part de Carmen, je me sens presque comme un Minotaure féminin. Oui. Et c'est naturel parce que je joue avec l'équipe de Crète. Bonne chance à tous. Πέρα όμως από την Κάρμεν, νιώθω λίγο και σαν θηλυκός Μινόταυρος και είναι φυσικό αφού παίζω με την ομάδα της Κρήτης. Προχωράμε όμως, η Μαρία Τερέζα προχωρά για να δει και κάποιον άλλον που παίζει σε αυτόν τον γύρο. Έναν άλλο Ταύρο. Είναι ο Έτορε Αντένα, ο παρουσιαστής της Ιταλικής τηλεόρασης. Του ρωτάει γιατί κάνει τον Ταύρο αφού ξέρει ότι είναι δίδυμος. Και απαντά ότι ό,τι ζώδιο και να με αυτό μούλαχε. Είναι αντίπαλος της Τσεχίας, μαζί του η Κριστίνα, η συμπαίχτριά του. Ο Έτορε διαμαρτύρεται ότι έχουν τον μεγαλύτερο Ταύρο για αντίπαλο. Η Κριστίνα λέει ότι η δουλειά που κάνουν οι δικοί της είναι χασάπιδες, άρα θα τους κόψουν σε φέτες αν χάσουν. Και στο σημείο αυτό έχουμε τζόλι από την ομάδα της Ελλάδας, την ομάδα της Τσεχίας και την ομάδα της Ουαλίας. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα κάποια στιγμή να παίξει το τζόλι της, κάτι σαν μπαλαντέρ θα λέγαμε, για να διπλασιάσει τους βαθμούς της. Στην πρώτη πίστα τώρα παίζει ο Ταύρος της Ιταλίας με αντιπάλους τους Ταύρους της Ελλάδας. Στη δεύτερη ο Ταύρος της Ελβετίας εναντίον των Ταύρων της Ουαλίας. Στην τρίτη ο Ταύρος της Πορτογαλίας εναντίον των Ταύρων της Ουγγαρίας και στην τέταρτη ο Ταύρος της Τσεχίας εναντίον των Ταύρων της Ιταλίας. Ξεκινάνε λοιπόν. Εμφανίζεται η πρώτη μπαντερίγια για την ομάδα της Τσεχίας. Νικήτρια είναι βέβαια η ομάδα που θα βγάλει στο δικό της Ταύρο και τις έξι μπαντερίγιας. Ο Ιταλός παίχτης είναι αντίπαλος σε εμάς. Η ομάδα της Ελβετίας τα πάει πολύ καλά. Να σας πούμε ότι η δοκός αφήνει αρκετά βαριά και χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια και από τους δύο παίχτες που την κατευθύνουν, ώστε να την επαναφέρουν με το σκηνάκι την ώρα που πρέπει. Από την άλλη, ο αντίπαλος προσπαθεί να πατήσει σε όσο περισσότερους διακόπτες γίνεται, για να βρει έτσι τη σωστή σειρά που ενεργοποιούνται και να εμφανίζονται οι μπαντερίγιας στον τάβρο του. Ο Πορτογάλος παίχτης, ο παίχτης της Τσεχίας, πάλι ο παίχτης της Πορτογαλίας, εδώ έπεσε λίγο, εδώ εμείς του προσπαθούμε να εμποδίσουμε τον Ιταλό παίχτη να βρει τη σωστή σειρά. Δεν είναι βέβαια και τόσο εύκολο να παίζεις με ένα τέτοιο φορτίο πάνω στο κεφάλι σου. Μέχρι στιγμής έχει σταματήσει η δεύτερη πίστα, αφού ο παίχτης Ελβετίας έβγαλε και τις έξι μπαντερίλιας. Εμείς προσπαθούμε πάντα. Οι άλλες ομάδες συνεχίζουν.
Ο δικός μας αντίπαλος έχει σταματήσει στις 4 μπαντερίγες. Ο Ιταλός παρουσιαστής, παρά τις προτροπές της συναδέλφους του, δεν βλέπουμε να αντέχει για πολύ. Ναι, μάλλον τα παράτησε. Ευτυχώς το σφύριγμα της λήξης τον βγάζει από τη δύσκολη θέση. Και περιμένοντας να αρχίσει ο δεύτερος γύρος, θα δούμε κάποιες σκηνές σε replay. Κατερίνα, μπράβα. Ο Έτορε δίνει συγχαρητήρια στη συμπαίκτριά του. Bravissima. Eccole, vieni. Vieni, eccole, ecco. Un bellissimo primo piano. Δίνει την πρώτη όθηση στη δοκό του, αλλά στη συνέχεια, για να δούμε, φεύγει και αυτός μαζί της για καλύτερα αποτελέσματα. Το παιχνίδι βέβαια γινόταν πιο θεαματικό με τους καπνούς που έβγαιναν από τα ρουθούνια του Ταύρου με κάθε επιτυχημένο πάτημα. 3 μπαντερίγες λοιπόν για την ομάδα της Τσεχίας. 4 για την ομάδα της Ιταλίας σε 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα. 6 για την ομάδα της Ελβετίας σε 37 δευτερόλεπτα μόνο. 6 για την ομάδα της Πορτογαλίας. Και τώρα αρχίζει ο δεύτερος γύρος, που θα κρατήσει και αυτός 2 λεπτά. Και πετυχαίνει την πρώτη μπαντερίγια του ο Ούγκος Τορέρο. Βλέπετε πώς τρέχει ψάχνοντας, πάντα με τα πόδια δεμένα, όπως όλοι βέβαια, ο Τορέρος. Αντίπαλοι του είναι 2 παίχτες, ένας άντρας και μια γυναίκα την ομάδα της Τσεχίας. Ο Ουαλός Τορέρο έβγαλε μια μπαντερίγια. Τώρα βγάζει και δεύτερη. Εδώ βλέπετε τον Έλληνα Τορέρο στην προσπάθειά του να βρει στο μικρότερο δυνατό χρόνο τη σωστή σειρά στους ηλεκτρικούς διακόπτες που βρίσκονται στην πίστα. Ο Ούγκρος Τορέρο είναι πάρα πολύ καλός, έβγαλε κιόλας 5 μπαντερίγες και είναι πρώτος στη σειρά. Ακολουθεί ο Τορέρο της Ουαλίας και τελειώνει το παιχνίδι για τον Ούγκρο Τορέρο που έβγαλε και τις 6 μπαντερίγες. Μένουν τώρα ο Τορέρο της Ουαλίας που έχει αντιπάλους τους παίχτες της Πορτογαλίας και ο Έλληνας Τορέρο που είναι ο Χρήστος με αντιπάλους τους Ελβετούς. Η κούραση είναι εμφανής, αλλά δεν το βάζει κάτω. 6 μπαντερίγες για την Ουαλία. Αλλά καμιά ακόμα για τον Έλληνα Τορέρο που φαίνεται ότι είναι λίγο άτυχος. Προφανώς η σειρά στους διακόπτες δεν τον βοηθάει καθόλου. Προσπαθεί πάντα ο Χρήστος. Οι θεατές εμφανίζουν την προσπάθειά του με ένα ζεστό χειροκρότημα. Ψάχνει πάντα να βρει τη σωστή σειρά, αλλά εδώ τελειώνει και ο δεύτερος γύρος του τρίτου παιχνιδιού. Βλέπουμε το replay και την πραγματικά θαυμάσια τεχνική του Ούγκρου παίχτη. Δίνει την εντύπωση ότι όλη του τη ζωή παίζει αυτό το παιχνίδι, τρέχοντας πάνω κάτω στην πίστα και προσπαθώντας έξυπνα να αποφύγει τη δοκό. Και εδώ ο Έλληνας παίχτης, σε μια απτώση του, ενώ εδώ αποφεύγει όμορφα και άλλη μια φορά τη δοκό. Και να έρθουμε τώρα στη βαθμολογία. Ένας βαθμός λοιπόν στην Ελλάδα, 2 βαθμοί στην Τσεχία, 3 βαθμοί στην Ιταλία, 4 στην Πορτογαλία, 5 στην Ουαλία, 6 στην Ουγγαρία και 7 στην Ελβετία. Ενώ ξαναβλέπουμε ποιες ομάδες έπαιξαν το τζόλι τους. Ουαλία, Τσεχία και Ελλάδα. Με το τζόλι η βαθμολογία τους γίνεται 10 βαθμοί για την Ουαλία, 4 για την Τσεχία και 2 για την Ελλάδα.
va a 4 punti da 2 e a 10 la Gran Bretagna. Classifica στη γενική κατάταξη λοιπόν είναι τώρα πρώτο το Παρντουμπίτσε και η Τσεχία με 17 βαθμούς. Δεύτερη Ελβετία, η Βέρντον Λεμπέν με 15 βαθμούς. Τρίτο το Σάντου Τίρσου, Πορτογαλία με 15 βαθμούς. Τέταρτο το Κάρντιφ και η Ουαλία με 14 βαθμούς. Πέμπτο Πάπο Ουγγαρία με 13 βαθμούς. Έκτη Ελλάδα και τα Χανιά με 11 βαθμούς. Και έβδομη Ιταλία και το Σαν Ντανιέλε με 9 βαθμούς. Και ας επισκεφτούμε τώρα την Πορτογαλία και το Σάντου Τίρσου, που έχει σαν θέμα την όπερα του Πουτσίνι La Bohème. Είναι νύχτα Χριστουγέννων στο Παρίσι. Ο Μαρτσέλο και ο Ροντόλφο γνωρίζονται με τη Μουζέτα και τη Μιμή. Μια αγάπη αμέσως γεννιέται ανάμεσα στους τέσσερις νέους. Οι κοπέλες όμως εγκαταλείπουν σε λίγο τους νέους και τη φτώχεια τους για να ζήσουν μια πιο ανέμελη ζωή. Περνάει ένας χρόνος, ξαναέρχονται Χριστούγεννα. Οι τέσσερις νέοι ξαναβρίσκονται στη φτωχική σουίτα. Η Μουζέτα θα μείνει με τον Μαρτσέλο, αλλά η Μιμή θα πεθάνει στην αγκαλιά του Ροντόλφο. Τζόλι για τις ομάδες της Πορτογαλίας, της Ελβετίας και της Ιταλίας. Το παιχνίδι παίζεται σε τρεις γύρους από έναν άντρα και μία γυναίκα. Ο άντρας προσπαθεί να πιάσει τα αντικείμενα που του πετάει η γυναίκα από τον μπαλκόνι, αγκιστρωμένα σε ένα σκηνί, πηδώντας πάνω σε ένα τραμπολίνο. Και πρέπει να βάλει τα αντικείμενα αυτά πάνω σε ένα τραπέζι. Ο Ντενί Πετιό στηρίζει την εκκίνηση για αυτό το παιχνίδι που παίζεται σε 2 λεπτά και σε 3 γύρους και έχει θέμα, όπως είπαμε, την όπερα La Bohème του Πουτσίνι. Στον πρώτο γύρο παίζουν οι ομάδες της Ουαλίας, της Ουγγαρίας και της Ιταλίας. Ήδη ο παίκτης από το Σαν Ντανιέλε ξεκρέμασε το προσούτο και το ακούμπησε στο τραπέζι. Ενώ ο Ούγγρος δυσκολεύεται κάπως να το φτάσει. Ο Ουαλός πήρε το ψωμί και το φέρνει στο τραπέζι. Ιταλία, Ουγγαρία και Ουαλία λοιπόν, και πρέπει η κάθε ομάδα να κουμπίσει 6 αντικείμενα στο τραπέζι, αυτά που η συμπαίκτριά του του στέλνει γαντζωμένα από τον μπαλκόνι σε ένα σκηνί. Τα αντικείμενα όμως που πέφτουν στο έδαφος είναι χαμένα. Δεύτερο αντικείμενο για την Ουγγαρία, δεύτερο και για την Ουαλία. Σε αυτό το παιχνίδι το άλμα του παίχτη στο τραμπολίνο δυσκολεύεται από το παλτό που φοράει. Παραλίγο να πιάσει και το τρίτο Ουαλός. Κάτι που καταφέρνει ο Ούγγρος. 3 λοιπόν τα αντικείμενα στο τραπέζι της Ουγγαρίας. Και εδώ να πούμε ότι και η Ουγγαρία συμμετέχει πρώτη φορά φέτος στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Το τέταρτο παιχνίδι μας γίνεται πιο θεαματικό χάρη στο τεχνητό χιόνι που πέφτει από τη στέγη. Η μορταδέλα είναι το τέταρτο αντικείμενο στο τραπέζι της Ουαλίας. Ενώ με το... Βλέπουμε τον Ιταλό εδώ. Ο Ιταλός πιάνει και το τρίτο αντικείμενο. Τώρα έχει στο τραπέζι του ψωμί, προσούτο και κρασί. Δεν αρκούν όμως, υπολείπονται άλλα 3 για να κερδίσει, που είναι μορταδέλα, κοτόπουλο και τυρί. Βλέπετε τις κοπέλες από τον μπαλκόνι. Δεν είναι πάντα εύστοχη. Καταφέρει να φέρει και το κοτόπουλο ακριβώς στη λήξη του παιχνιδιού. Ακριβώς πάνω στην ώρα που έλυγε το παιχνίδι. Ας δούμε τώρα σε replay ένα μέρος του γύρου που μόλις τέλειωσε με τη βοήθεια της κάμερας που βρίσκεται κάτω από ένα τραμπολίνο. Και βλέπουμε τον Ιταλό να πιάνει τον μπουκάλι του κρασιού. Το περίφημο κρασί που υποτίθεται ότι είναι από την περιοχή, τον ομοφρίουλη Βενέτσια Τζούλια. Και εδώ ο Ιταλός παίχτης που χάνει τη μορταδέλα. Είπαμε ότι όποιο αντικείμενο πέφτει κάτω είναι χαμένο. Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Lo ritengono valido o no? Eccoli qui i risultati. 4 βαθμοί λοιπόν για την Ιταλία σε 2 λεπτά, σε 2 λεπτά 4 βαθμοί για την Ουγγαρία σε 1 και 24 και 3 βαθμοί για την Ουαλία σε 1 και 19. Ήταν η πτώση της μορταδέλας που είδαμε. Στο δεύτερο γύρο έχουμε την Ελβετία και την Πορτογαλία, τις ομάδες του Ιβερντον Λεμπέν και του Σάντου Τίρσου. 2 λοιπόν λεπτά και για αυτό το γύρο με την ομάδα της Ελβετίας αριστερά και της Πορτογαλίας δεξιά.
Ο Ελβετός παίχτης. Σε πρώτο πλάνο εδώ ο Πορτογάλος. Ο Ελβετός έπιασε το ψωμί, αλλά το δυστυχώς έπεσε από τα χέρια του και το έχασε. Πράσινο το χρώμα της Πορτογαλίας, όπως έχουμε πει. Ο Πορτογάλος τα καταφέρνει. Και ο Ελβετός με λευκό χρώμα και κόκκινες βούλες. Ο Ελβετός δεν χάνει αυτή τη φορά το προσούτο, ενώ η συμπαίκτριά του του ρίχνει στη συνέχεια το τυρί. Ας θυμηθούμε πως στην όπερα οι τέσσερις νέοι ζούσαν μέσα στη μιζέρια. Στο τραπέζι το δικό τους δεν υπήρχαν όλα αυτά τα καλά. Να και το τυρί για τον Ελβετό. Κατάφερε να κατεβάσει και το τυρί. Έχει πραγματικά στυλ ο Ελβετός όταν πηδάει στο τραμπολίνο. Θα έλεγε κανείς ότι έχει συνηθίσει σε τέτοια άλματα από τα βουνά της πατρίδος του. Ενώ ο Πορτογάλος έχει βάλει στόχο το κοτόπουλο. Ναι, είναι το κοτόπουλο. Λίγο ακόμα τα καταφέρνει. Μέχρι στιγμής λοιπόν, δύο είναι τα αντικείμενα στο τραπέζι του Πορτογάλου, υπολείπονται τέσσερα ακόμα. Βλέπουμε και τους δύο στα άλματά τους. Και ο Ελβετός πετυχαίνει το κοτόπουλο. Είναι το τέταρτο αντικείμενο για την ομάδα της Ελβετίας, αλλά είδαμε ότι το πρώτο έπεσε από τα χέρια του και στο σημείο αυτό τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Αξίζουν πραγματικά τα συγχαρητήριά μας οι κάμεραμεν με τις θαυμάσιες λήψεις τους. Στο replay βλέπουμε τον Ελβετό παίχτη που παραλίγο να έπιανε το κοτόπουλο. Στο βάθος φαίνεται ο Πορτογάλος. Και ο Ελβετός πετυχαίνει το προσούτο. Το φέρνει στο τραπέζι και ξαναγυρίζει για να πιάσει, τι έχει σειρά, το τυρί. Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Τέσσερις βαθμοί για την Ελβετία σε 1 λεπτό και 54 δεύτερα, 3 βαθμοί για την Πορτογαλία σε 1 λεπτό και 59 δεύτερα. Και είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο γύρο, στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Τσεχίας και της Ελλάδας. Επιθυμίες των Ελλήνων από τις κερκίδες και το σφύριγμα έναρξης του διαιτητή. Εδώ βλέπουμε τον Έλληνα παίχτη, είναι ο Μανώλης και πάνω στο μπαλκόνι είναι η Ράνια. Ο Έλληνας παίχτης πάντα με κοστούμι μπλε, με άσπρες βούλες, αριστερά του είναι ο παίχτης της Τσεχίας, εδώ με κοστούμι πορτοκαλί. Το ψωμί είναι ο στόχος και των δύο, το πετυχαίνουν και οι δύο. Δεύτερη προσπάθεια του ο Μανώλης. Και δεύτερη επιτυχία. Δεύτερη επιτυχία για τον Μανώλη που φέρνει στο τραπέζι και το προσούτο. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κάνει φέτος το ντεμπούτο της στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ο Τσέχος παίχτης στην προσπάθειά του να πιάσει το προσούτο. Και ο Έλληνας, το αγόρι αυτό από τα Χανιά, ο Μανώλης, πιάνει και το τυρί. Τρία τα αντικείμενα λοιπόν για την Ελλάδα. Ο παίχτης μας φαίνεται πραγματικά γρήγορος. Γρήγορος και εύστοχος. Η μορταδέλα τώρα κρέμεται πάνω από το κεφάλι και των δύο. Να δούμε ποιος θα την πετύχει πρώτος. Πηδάνε πάνω στο τραμπολίνο. Και το πετυχαίνει ο Έλληνας παίχτης. Μπράβο Μανώλη. Ατυχία όμως. Το σχοινάκι μπερδεύεται στα πόδια του και έτσι το αντικείμενο αυτό θεωρείται χαμένο. Ενώ ο Τσέχος το φέρνει στο δικό του τραπέζι και με αυτό γίνονται τρία τα αντικείμενα στο τραπέζι των Τσέχων. Θυμίζουμε ότι ο γύρος τελειώνει σε δύο λεπτά και είναι ο τελευταίος γύρος του τέταρτου παιχνιδιού με θέμα την όπερα La Bohème του Πουτσίνη. Το κοτόπουλο έχει βάλει στόχο ο Μανώλης. Να δούμε αν θα το πετύχει. Και
Και λήξη του χρόνου, λήξη του χρόνου για τον τρίτο γύρο και χειροκροτήματα για τον Έλληνα παίχτη από τον κόσμο και την ομάδα του. Θα δούμε πάλι σε replay και σε αργή κίνηση κάποιες σκηνές από τον τελευταίο γύρο αυτού του παιχνιδιού. Εδώ ο Τσέχος παίχτης με το ψωμί τρέχει στο τραπέζι του. Και ο Έλληνας παίχτης που αστοχεί στην αρχή. Αλλά τελικά την πιάνει. Πιάνει τη μορταδέλα. Και τα αποτελέσματα. Ένας βαθμός για την Πορτογαλία, 2 βαθμοί για την Τσεχία, 3 βαθμοί για την Ουαλία, 4 βαθμοί για την Ιταλία, 5 βαθμοί για την Ελβετία, 6 βαθμοί για την Ελλάδα και 7 βαθμοί για την Ουγγαρία. Και με τα τζόλι που χρησιμοποιήθηκαν στο τέταρτο παιχνίδι γίνονται 10 οι βαθμοί για την Ελβετία, 8 για την Ιταλία και 2 για την Πορτογαλία. Έτσι η γενική κατάταξη είναι μέχρι στιγμής. Πρώτη η Ελβετία με 25 βαθμούς, δεύτερη η Ουγγαρία με 20 βαθμούς, τρίτη η Τσεχία με 19 βαθμούς και ακολουθούν 4 ομάδες που ισοψηφούν. Ουαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία με 17 βαθμούς. Σειρά έχει τώρα ένα σύντομο φιλίδι νούμερο 5 και Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. Αυτή ή εκείνη όλες για μένα είναι το ίδιο, λέει ο Δούκας της Μάντουας. Όμως τον κυριότερο ρόλο εδώ δεν τον έχει ο ίδιος, αλλά ο Ριγκολέτο, ο γελοτοποιός της αυλής που ζηλεύει πολύ την κόρη του Τζίλτα. Ο Δούκας της Μάντουας με τη βοήθεια των αυλικών του απάγει την Τζίλτα. Ο Ριγκολέτο θα ανακαλύψει ότι ο Δούκας αποπλάνησε την κόρη του και θα εξαγοράσει τον Σπαραφουτσίλε για να τον σκοτώσει. Ο Σπαραφουτσίλε όμως θα σκοτώσει κατά λάθος την Τζίλτα, που θα πεθάνει μέσα στην αγκαλιά του πατέρα της. Οι Ριγκολέτοι που participano a questo quinto gioco e che cosa dovranno fare al via? Το παιχνίδι εδώ παίζεται σε ένα γύρο από δύο άντρες. Ο ένας βρίσκεται στον πύργο του, ο άλλος προσπαθεί με δεμένα τα μάτια και με τα χέρια περασμένα γύρω από το σκηνί, ακολουθώντας το σκηνί να φτάσει μέχρι τον πύργο. Παιχνίδι λοιπόν που παίζεται ταυτόχρονα από τους 7 παίχτες που θα ακολουθήσουν τη φορά των σκηνιών. Τα σκηνιά είναι αρκετά μπερδεμένα όπως βλέπετε και εσείς. Προβλέπετε μάχη μέχρι να βρει ο καθένας στην άκρη του. Ενώ οι κριτές πρέπει να πλησιάσουν αρκετά για να παρακολουθήσουν τις φάσεις του παιχνιδιού. Ήδη οι μισοί παίχτες έχουν χαθεί μέσα στο μπέρδεμα αυτό και εμείς παρακαλάμε τουλάχιστον να μπορούν να αναπνέουν. Όποιος καταφέρει να φτάσει στην άκρη του ελευθερώνει και το συμπαίκτη του που βρίσκεται στον αντίστοιχο πύργο και παίρνει ένα σάκο που τον φέρνει στο τέρμα. Όλα αυτά τα βλέπουμε ακούγοντας το «La Donna e Mobile» από την όπερα «Ρίγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι, που είναι και το θέμα του πέμπτου αποψινού παιχνιδιού. Να ξαναπούμε εδώ τα χρώματα των ομάδων. Είναι κίτρινο για την Ουγγαρία, πράσινο για την Πορτογαλία, μπλε με άσπρες βούλες για την Ελλάδα, λευκό με κόκκινες βούλες για την Ελβετία, κόκκινο για την Ουαλία, κίτρινο για την Ουγγαρία, δεν θυμάμαι αν το είπα, αν το ξαναείπα, και πορτοκαλί για την Τσεχία. Δύσκολο για την ώρα να τους παρακολουθήσεις, κάποιοι δεν φαίνονται και καθόλου. Αδειμονία από τους πύργους. Πώς θα ξεμπλέξουν άραγε από αυτό το τρελό μπέρδεμα? Σκηνιά, παίχτες, όλα έχουν γίνει ένας τεράστιος κόμπος. Στην επιφάνεια τώρα είναι ο Ούγγρος, ο Ουαλός, ο Ιταλός παίχτης. Κάποιος τραβάει από τον πύργο και τα μαλλιά του. Αγώνας για να κρατήσει ο καθένας το σκηνί του. Το παιχνίδι αργεί από ό,τι φαίνεται. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε για την εφημερίδα μας. Ενώ ο Πορτογάλος στον πύργο αγωνιά για την τύχη του συμπαίκτη του.
ευρηματισμένος και ο Έλληνας παίχτης στον πύργο. Ο Ελβετός παίχτης που έδειχνε ότι είχε βγει τελικά. Δεν πρέπει να έχει βγει από το σωστό μέρος και ξαναμπλέκει σε αυτό τον κικιώνα. Ο Έλληνας παίχτης στον πύργο με τη χαρακτηριστική του κίνηση, τη κίνηση του χεριού του, λέει ότι έχουμε καιρό ακόμα. Και ο Τσέχος πανηγυρίζει γιατί βλέπει ότι ο συμπαίχτης του ξέφυγε και τρέχει επιτέλους προς τον πύργο. Πρώτη λοιπόν η Τσεχία. Εκεί περιμένει μια σκάλα. Θα την ανέβει, θα βγει ο συμπαίχτης του από τον πύργο με το σάκο και έτσι θα τελειώσει ο χρόνος για την Τσεχία. Πρώτη λοιπόν η Τσεχία. Και βλέπουμε τον Ιταλό με το κεφάλι χωμένο μέσα στα σκοινιά να ψάχνει τη συνέχεια του δικού του, έχοντας από πάνω του τον ουαλό παίχτη. Κάτι φαίνεται να κάνει και ο Ελβετός. Αλλά... να δούμε τους υπόλοιπους. Ο Ούγγρος έχει κιόλας βγει και θα είναι ο δεύτερος κατά σειρά που φτάνει στον πύργο του. Λίγη λοιπόν ο χρόνος και για τους Ούγγρους. Στον πύργο του και ο Ελβετός. Τον βλέπουμε στο βάθος και ακολουθεί ο Πορτογάλος και ο Έλληνας παίχτης. Είναι ο Αλέξης που παίζει από το Δήμο των Χανίων. Ο Πορτογάλος σε πρώτο πλάνο. Με λίγη φαντασία τα σκοινιά αυτά θυμίζουν σπαγγέτι. Στην Ιταλία βρισκόμαστε εξάλλου και έχουμε κάθε λόγο να τα βλέπουμε έτσι. Ο Έλληνας παίχτης, ο Αλέξης, ακουμπάει τη σκάλα στον πύργο του για να μπορέσει έτσι να κατέβει ο συμπαίχτης του με το σάκο. Και ο Πορτογάλος παίχτης. Καταφθάνει στον πύργο του και ο Ιταλός, δίνοντας το συμπαίχτη του έτσι την ευκαιρία να κατέβει με το σάκο. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος και μοναδικός γύρος αυτού του παιχνιδιού πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 4 λεπτά. Ξεγατζώνει το σκηνή και κατεβαίνει ο συμπαίχτης του. Και τελευταίος ο Ουαλός. Ο Ουαλός δείχνει αρκετά κουρασμένος, ενώ ο συμπαίκτης του περιμένει να ελευθερωθεί. Αφού όσοι βρίσκονταν μέσα στους πύργους έπρεπε απαραίτητος να περιμένουν τους συμπαίκτες τους να τους ελευθερώσουν, δεν μπορούσαν να κατέβουν μόνοι τους από πριν. Ξεγαντζώνει και αυτός στο σκηνί. Και λίγη ο χρόνος. Να δούμε τώρα σε επανάληψη και σε γρήγορη κίνηση κάποιες φάσεις από αυτό το παιχνίδι. Βλέπετε το τρελό μπέρδεμα με τα σκηνιά. Κάποιοι ξεχωρίζουν, κάποιοι όχι, και σε αργή κίνηση. Φαίνεται η κούραση του Ιταλού παίχτη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να ξεχωρίζουν κάποιο πόδι, κάποιο χέρι και το κεφάλι κάποιου άλλου. Εδώ συγκεκριμένα το κεφάλι του Τσέχου με την έκφραση του ανθρώπου που υποφέρει, αλλά τελικά ξεφεύγει. Ας έρθουμε τώρα στα αποτελέσματα.
Ένας βαθμός για την Ουαλία, 2 βαθμοί για την Ιταλία, 3 βαθμοί για την Ελλάδα, 4 για την Πορτογαλία, 5 για την Ελβετία, 6 για την Ουγγαρία και 7 για την Τσεχία. Και η τελική κατάταξη που αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη. Έχουμε λοιπόν πρώτη την Ελβετία με 30 βαθμούς, δεύτερη την Τσεχία με 26, ισόβαθμη την Ουγγαρία με 26 βαθμούς, τέταρτη την Πορτογαλία με 21 βαθμούς, στην πέμπτη θέση την Ελλάδα με 20 βαθμούς, στην έκτη την Ιταλία με 19 και στην έβδομη την Ουαλία με 18 βαθμούς. E settima la Gran Bretagna con Cardiff, che ha 18 punti. Ma mancano 3 giochi, l'ultimo vale doppio, stiamo un po' a vedere. E mancano ancora alcuni. Alla sera c'è άλλη μια carte postale. Και φτάνουμε στο έκτο παιχνίδι που έχει σαν θέμα την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, Οθέλος. Θεία λασαρώνει τις ακτές της Κύπρου. Όλοι ανυπομονούν να γυρίσει ο στόλος με τον κυβερνήτη τους, Οθέλο, μετά από μια νικηφόρα εκστρατεία κατά των Τούρκων. Μόνο ο Ιάγος τον μισεί, γιατί έβαλε στη θέση του τον Κάσιο. Θα πείσει λοιπόν τον Οθέλο ότι η γυναίκα του, η Δεσδεμόνα, δεν του είναι πιστή και ότι τον απατά με τον Κάσιο. Και απόδειξη ένα ξεχασμένο μαντήλι. Ο Οθέλος, τυφλωμένος από τη ζήλια, θα την πνίξει με το ίδιο αυτό μαντήλι. Αλλά όταν σε λίγο ανακαλύψει την αθωότητά της, αυτοκτονεί, ενώ ο Ιάγος το σκάει. Εδώ έχουμε ένα έπιπλο, ένα κωμό και στα συρτάρια του υπάρχουν μαντήλια. Ενώ κάθε Δεσδεμόνα έχει τα πόδια της δεμένα. Το παιχνίδι παίζεται σε 3 γύρους από έναν άντρα και μία αντίπαλη γυναίκα. Ο άντρας προσπαθεί με γυμνά πόδια μέσα στα παπούτσια που φοράει να τρέξει προς τα συρτάρια και να βρει τα μαντήλια που έχουν το γράμμα D, ενώ η κοπέλα προσπαθεί να κλειδώσει τα συρτάρια. Και ξεκινάνε ο Θέλη που είναι στο γύρο αυτό Έλληνας, Τσέχος και Ούγγρος για να διανύσουν την απόσταση μέχρι το κωμό υπερπηδώντας εμπόδια. Ενώ τρέχουν αντίθετα οι Δεσδεμόνες να πάρουν τα λουκέτα και να ξαναγυρίσουν για να κλειδώσουν τα συρτάρια. Δεν είναι και τόσο εύκολο να πηδάς εμπόδια με τέτοια παπούτσια και μάλιστα χωρίς κάλτσες. Αντίπαλοι στον Έλληνα Οθέλο, που είναι ο Δημήτρης, είναι η Ουαλή Δεσδεμόνα. Τα αγόρια ψάχνουν στα συρτάρια να βρουν, όπως είπαμε, τα μαντήλια με το γράμμα D. Εδώ ο δικός μας ο Θέλος, ο Δημήτρης, βρήκε το μαντήλι. Αλλά στη συνέχεια χάνει το παπούτσι. Η διάρκεια κάθε γύρου στο έκτο παιχνίδι είναι 2 λεπτά. Και εδώ η Ιταλίδα Δεσδεμόνα, αντίπαλη του Τσέχου Οθέλου. Ο Τσέχος Οθέλος πηδάει το εμπόδιο και το δεύτερο. Χαρακτηριστική μάσκα των αγοριών για να φαίνεται μαύρο το πρόσωπό τους, αφού είναι γνωστό ότι ο Οθέλος ήταν σαρακινός. Αλλά ωραίες και οι περούκες των κοριτσιών με τα μακριά ξανθά μαλλιά της Δεσδεμόνας. Και πάλι ο Έλληνας Οθέλος, ο Δημήτρης. Η Ουαλή αντίπαλός του του έχει κλειδώσει ήδη 4 συρτάρια. Έτσι αυτός πρέπει να ψάξει σε όσα έχουν απομείνει ανοιχτά. Εδώ ο Ούγγρος Οθέλος που έχει κάνει άνω κάτω τα συρτάρια προκειμένου να βρει μαντήλια με το γράμμα D, ενώ η αντίπαλός του από την ομάδα της Πορτογαλίας σπέβδει να του κλειδώσει άλλο ένα συρτάρι. Εδώ και επειδή φαντάζομαι ότι κάπως θα σας έχει ξενήσει το γεγονός, να σας πω ότι τα μουσικά αποσπάσματα από τις όπερες που ακούγονται δεν είναι τα αυθεντικά, αλλά μοντέρνες διασκευές. Και η λήξη του πρώτου γύρου βρίσκει τον Έλληνα παίχτη σε αυτή την αστεία στάση, σκαρφαλωμένο στο πιο ψηλό σιρτάρι. Αυτή είναι η Δεσδεμόνα της Πορτογαλίας που με το λουκέτο στο χέρι και τα πόδια δεμένα πηδάει το εμπόδιο στην επανάληψη που βλέπουμε σε αργή κίνηση και έρχεται να κλειδώσει ένα σιρτάρι. Με τη βοήθεια αυτής της κάμερας βλέπετε ταυτόχρονα τη διαδρομή του Έλληνα Οθέλου και της Πορτογαλέζας Δεσδεμόνας
στον πρώτο γύρο που έληξε σε δύο λεπτά. Anche in questo caso, i tuoi capelli sciolti facciano più o meno questo effetto. Ma ecco il risultato. Και παίρνουμε τώρα τα αποτελέσματα. Δύο μαντήλια για την ομάδα της Τσεχίας, τρία μαντήλια για την ομάδα της Ουγγαρίας και τέσσερα μαντήλια για την ομάδα της Ελλάδας σε ένα λεπτό και 46 δεύτερα. Και ερχόμαστε στο δεύτερο γύρο που παίζουν η Ιταλία με αντίπαλο την Ελλάδα και εδώ παίζει η Τασούλα από το Δήμο των Χανίων και η Ουαλία με αντίπαλο την Ελβετία. Ο Ιταλός ο Θέλος φτάνει σε ένα σιρτάρι και αρχίζει να ψάχνει. Βρίσκει το μαντίλι, φεύγοντας όμως παρασύρει με το πόδι του όσα μαντίλια βρίσκονται κατά γης. Ο Ουαλός ο Θέλος. Η Ελληνίδα αντίπαλός του, η Τασούλα, είναι για την ώρα πολύ πιο γρήγορη από αυτόν. Η αντίπαλος του Ιταλού. Τον βλέπουμε να δυσκολεύεται αρκετά στο τρέξιμό του. Πώς να τρέξει βέβαια με τέτοια παπούτσια και να πηδάει και εμπόδια. Ξαναγυρίζει στο κωμό, ψάχνεις άλλο σιρτάρι. Βλέπουμε την Τασούλα. Ο Ουαλός ο Θέλος με αντίπαλό του την Ελβετίδα. Τέσσερα τα μαντήλια μέχρι στιγμής για την Ιταλία. Και η Ελληνίδα Δυσδεμόνα συνεχίζει να του κλειδώνει τα σιρτάρια. Τρέχα τα σούλα. Ξανά ο Ουαλός με την αντίπαλό του. Που φεύγει το παπούτσι. Μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά, μεγάλη και κούραση να τρέχουν φορώντας τεράστια παπούτσια ή με τα πόδια δεμένα, αλλά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να νικήσει η ομάδα τους. Σκοντάφτει εδώ η Τασούλα, η Ελληνίδα παίχτρια, αλλά συνεχίζει. Πρέπει να τελειώσει ο χρόνος των δύο λεπτών. Σκοντάφτει πάλι και ο Ιταλός του έφυγε το παπούτσι. Η Τασούλα έχει κάποια δυσκολία, πιθανώς να υπάρχει και κάποιο στραμπούλιγμα. Μην ξεχνάτε ότι έχει πάντα τα πόδια της δεμένα. Και το σφύριγμα της λήξης του δεύτερου γύρου. A piedi legati, bravo Stefano, molto retto. Dobbiamo una marea di telegrafi. Μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα που βλέπουμε σε αρχή κίνηση από τα πράγματα που είναι τοποθετημένα στο σιρτάρι, ο Ιταλός ο Θέλος ξεδιαλέγει το σωστό μαντίλι, το μαντίλι με το γραμμαντί και φεύγει παρασύροντας διάφορα άλλα. Grandi avvenimenti, giochi senza frontiere. Και ο Ουαλός. Di perdita, quello che abbiamo visto poco fa di babbuccia da parte dell'italiano. Ο Ουαλός που τρέχει, πηδάει το εμπόδιο, αλλά του φεύγει το παπούτσι και ευτυχώς που είναι κοντά ο Ιταλός κριτής και του το ξαναδίνει. Ένα παπούτσι νούμερο 50, ε! Che a momenti prendeva la scarpuccia numero 50 in faccia e poi un po' zoppicante. Ξανά η προσπάθεια. Και τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, τρία μαντήλια για την Ιταλία σε ένα λεπτό και 44 δεύτερα. Τέσσερα μαντήλια για την Ουαλία σε ένα λεπτό και 50 δεύτερα. Μια άποψη από τις κερκίδες. Και ξεκινάει ο τρίτος γύρος. Στη μία πίστα ο Πορτογάλος ο Θέλος με αντίπαλο τη Δυσδεμόνα από την Τσεχία. Στην άλλη ο Ελβετός με αντίπαλο τη Δυσδεμόνα από την Ουγγαρία. Πολύ γρήγορες στην αρχή και οι δύο δυσδεμόνες. Βλέπετε εδώ την παίχτρια από την Ουαλία, εδώ από την Τσεχία και τον Πορτογάλο ο Θέλο. Πολύ καλή Ουγγαρέζα παίχτρια με εκπληκτικά άλματα. Παίρνει άλλο ένα λουκέτο. Και είπαμε ότι είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχει και η Ουγγαρία στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Παίζει με κίτρινο χρώμα η Ουγγαρία. Τρία λουκέτα έχει μεταφέρει κιόλας η εκπρόσωπος της Τσεχίας και πάει για το τέταρτο. Ενώ ο Πορτογάλος αντίπαλός της δείχνει λίγο κουρασμένος. Άνετος στα άλματα του Ελβετός. Τρέχει σε ένα ξεκλείδωτο σιρτάρι. Εδώ ο Πορτογάλος στη διπλανή πίστα που ψάχνει μέσα στο σιρτάρι να βρει το σωστό μαντίλι. Ξανά ο Ελβετός σε νέα του προσπάθεια.
Και αυτός παρασύρει με τα πόδια του διάφορα μαντήλια. Ενώ ο Πορτογάλος δεν τα πάει πολύ καλά στα εμπόδια. Κάτι ξέχασε ο Ελβετός, απλώς του φύγε το παπούτσι. Και έχει να σέρνει και τόσα πίσω του. Απτόητος όμως αυτός συνεχίζει. Η Δεσδεμόνα από την Τσεχία παίρνει ένα ακόμα λουκέτο, ακούγεται όμως το σημείο αυτό, το σφύριγμα της λήξης και καταραίει πάνω στο εμπόδιο. Σε επανάληψη τώρα, κάποιες φάσεις του τελευταίου γύρου αυτού του παιχνιδιού για να ακολουθήσουν τα αποτελέσματα. Όλη η κούραση αποτυπωμένη στο πρόσωπο της Ουγγαρέζας Δεσδεμόνας που τρέχει σε αργή κίνηση και σε γρήγορη κίνηση ο Πορτογάλος ο Θέλος με την αντίπαλό του τη Δεσδεμόνα από την Τσεχία που τον έχει πραγματικά κατατροπώσει. Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα του έκτου παιχνιδιού. Εδώ ο πίνακας. Ένας βαθμός λοιπόν για την Τσεχία, δύο βαθμοί για την Ιταλία, τρεις βαθμοί για την Πορτογαλία, τέσσερις για την Ουγγαρία, πέντε για την Ουαλία, έξι για την Ελλάδα και επτά για την Ελβετία. Είναι μια βαθμολογία που θα δούμε αμέσως τώρα σε ποιες θέσεις κατατάσσει τις επτά ομάδες. Giustamente perché la classifica generale a questo punto li porta in una posizione di quasi irraggiungibile. Στην πρώτη θέση λοιπόν το Yverdon Le Bain και η Ελβετία με 37 βαθμούς. Στη δεύτερη το Παπό και η Ουγγαρία με 30 βαθμούς. Στην τρίτη η Τσεχία και το Πάρτουμπίτσε με 27 βαθμούς. Στη τέταρτη τα Χανιά και η Ελλάδα με 26. Στην πέμπτη η Πορτογαλία και το Σάντου Τίρσου με 24. Έκτη η Ουαλία με 23 βαθμούς και το Κάρντιφ. Και έβδομη η Ιταλία και το Σαν Ντανιέλε με 21 βαθμούς. Και από ό,τι μαθαίνουμε από τους Ιταλούς παρουσιαστές, η Ελβετία έχει πολλά χρόνια να βγει πρώτη. Και αυτή τη φορά είναι μια νίκη εκτός έδρας. Διακρίνουμε στο σχόλιο τους κάποιο παράπονο για την εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας. Πριν προχωρήσουμε όμως το 7ο παιχνίδι μας, σας δούμε κάποιες σκηνές από το Παπό, την πόλη που... 7ο παιχνίδι, La Traviata του Giuseppe Verdi. Η Βιολέτα πνίγει μέσα στις κοσμικότητες τον πόνο της για την κλονισμένη της υγεία. Στη διάρκεια μιας γιορτής γνωρίζει τον όμορφο Αλφρέδο που της εξομολογείται τον έρωτά του και εκείνη του προσφέρει μία καμέλια. Θα ζήσουνε πια μαζί. Τα χρήματα όμως κάποτε τελειώνουν και η Βιολέτα θα πουλήσει όλα της τα κοσμήματα. Ενώ ο Αλφρέδο που το μαθαίνει φεύγει για να βρει κι αυτός λεφτά. Ο πατέρας του Αλφρέδο τώρα ζητά από τη Βιολέτα να διακόψει τη σχέση της με το γιο του. Εκείνη θυσιάζεται, λέει ότι είναι ερωτευμένη με τον Βαρόνο, αλλά συνεχίζει να αγαπάει κρυφά τον Αλφρέδο. Πράξη τρίτη. Η Βιολέτα άρρωστη στο κρεβάτι της. Ο Αλφρέδο μαθαίνει την αλήθεια από τον πατέρα του, τρέχει στη Βιολέτα και τελικά αυτή πεθαίνει στην αγκαλιά του. Realizzate dai nostri scenografi. Le ragazze saranno spinte da un compagno, mentre abbiamo il gioco con cinque concorrenti, mentre altre due ragazze, due ragazze... Παιχνίδι σε τρεις γύρους. Σε κάθε γύρο παίζουν δύο άντρες και τρεις γυναίκες. Η κοπέλα που κάθεται στην κούνια προσπαθεί με μία απόχη να μαζέψει μέσα από την κούπα όσα περισσότερα μπαλόνια μπορεί. Οι υπόλοιποι μαζεύουν τα μπαλόνια που πέφτουν έξω από την κούπα και προσπαθούν να τα βάλουν σε ένα άλλο δοχείο. Τρεις γύροι λοιπόν για αυτό το παιχνίδι με διάρκεια για τον καθένα 2 λεπτά και η παίχτρια που είναι στην κούνια προσπαθεί να πιάσει τα μπαλόνια που υποτίθεται ότι είναι οι φυσαλίδες από τον αφρό της σαμπάνιας. Ακόμα αν θέλει και εφόσον έχει γεμίσει η απόχη της μπορεί να την αφήσει και να πάρει άλλη για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ένας μηχανισμός που βγάζει αέρα στον πάτο του ποτηριού της σαμπάνιας κάνει τα μπαλόνια να πετάγονται ψηλά και όσα τελικά ξεφεύγουν από την απόχη καταλήγουν στην πισίνα. Όπου και να πέφτουν πάντως πρέπει να τα μαζέψουν οι διαγωνιζόμενοι και να τα ρίχνουν πάλι μέσα στο ποτήρι. Και νικήτρια είναι η ομάδα που θα βάλει μέσα τα περισσότερα μπαλόνια.
Στον πρώτο γύρο παίζουν οι ομάδες της Ελβετίας, της Ελλάδας και της Τσεχίας. Εδώ βλέπουμε την παίχτρια από την Ελβετία στην προσπάθειά της. Ενώ συμπαίχτης της δίνει όθηση. Και εδώ βλέπουμε την Γκούνια με την Ελληνίδα παίχτρια που είναι η Ρούλα, ενώ την βοηθάει ο Μανώλης. Έχει ήδη πιάσει τρία μπαλόνια με την Απόχη και πάει για άλλα. Η παίχτρια της Τσεχίας. Ευτυχώς που εδώ στην Ιταλία, στη Βίλα Μανίνο, ο καιρός είναι αρκετά ζεστός και έτσι οι παίχτες πέφτουν μάλλον ευχάριστα στην πισίνα, μιας και τα περισσότερα μπαλόνια πηγαίνουν εκεί. Με υπόκρουση λοιπόν την Τραβιάτα του Βέρντι, κάθε βιολέτα της Ελβετίας, της Ελλάδας και της Τσεχίας προσπαθεί να μαζέψει όσα περισσότερα μπαλόνια μπορεί και να τα ξαναρίξει στην κούπα της σαμπάνιας. Την Γκούνια της Τσεχίας εντωμεταξύ κάθεται η παρουσιάστρια της που τα πάει αρκετά καλά. Και εδώ μια παίχτρια της Τσεχίας ξαναρίχνει τα μπαλόνια από την πισίνα. Τέλος του πρώτου γύρου και για να δούμε κάποιες φάσεις σε επανάληψη. Vabbè, è andato così il gioco, vediamo quante bollicine di champagne. Fine prima manche, replay e risultati subito dopo. Vediamo un po' qual è stato il momento. Και πρώτη βλέπουμε την Ελληνίδα Βιολέτα, που είναι η Ρούλα, ενώ μια συμπαίχτριά της μαζεύει από κάτω τα μπαλόνια. Βλέπετε πώς τα διώχνει μακριά ο αέρας. Η Τσέχα παίχτρια καταφέρει να πιάσει ένα με την απόχη της και επιστρέφει να πιάσει και άλλα. Τα μπαλόνια που είπαμε ότι είναι οι φυσαλίδες από τον αφρό της σαμπάνιας. Rigirata dall'altra parte, non è una cosa che la sconvolga più di tanto, si diverte, ecco quello l'ha preso al volo. E qui ormai di palloni nelle coppe di champagne, di bollicine di champagne nelle coppe non c'erano più, erano già tutti in piscina. Vabbè, vedremo se andrà meglio una seconda manche. Risultato. Ερχόμαστε τώρα στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Τρία μπαλόνια για την ομάδα της Ελλάδας, έξι μπαλόνια για την ομάδα της Τσεχίας και έξι για την ομάδα της Ελβετίας. Και περνάμε στο δεύτερο γύρο. Φεύγουν τα μπαλόνια, αφρίζει η σαμπάνια, ξεκινάνε και οι παίχτριες, η Βιολέτα της Ουγγαρίας και της Ουαλίας. Εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια και εννοούμε από πραγματικό αέρα, όχι αυτόν που βγάζει στο ποτήρι της σαμπάνιας. Βλέπουμε εδώ την παίχτρια της Ουγγαρίας που είναι και η παρουσιαστριά της. Και την Βιολέτα από την Ουαλία. Τα μπαλόνια πετάγονται ψηλά. Δεν είναι και πολύ εύστοχη η παίχτρια της Ουγγαρίας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συμπαίκτες για να τις βοηθήσουν. Δύο μπαλόνια στην απόχη της Τσέχας Βιολέτας, που έγιναν κιόλας τέσσερα. Η Ουγγαρέζα παίχτρια δεν φαίνεται και πολύ τυχερή. Βιολέτα και Τραβιάτα λοιπόν, με φόντο τη φωταγωγημένη Βίλα Μανίν και τους παίχτες σε πλήρη δράση από τους Δήμους Παππού και Κάρτη. Τα κορίτσια πιάνουν από κάτω τα μπαλόνια, τα ξαναρίχνουν μέσα. Δίνει την απόχη της με ένα μπαλόνι η Ουγγαρέζα Βιολέτα. Εδώ βλέπουμε την Ουαλή. Της έπεσε η απόχη ή μάλλον την έδωσε για να πάρει άλλη. Προσπαθεί να συγκρατήσει την περούκα που της έφυγε και οι συμπαίκτες της δίνουν άλλη για να συνεχίσει. Και λήξη του χρόνου για τον δεύτερο γύρο. Και όπως πάντα θα ξαναδούμε κάποιες χαρακτηριστικές σκηνές. Scommetto di immaginare. Scommetto che indovino che cosa ci manda adesso la regia come replay. Scommettiamo che ci manda un pezzettino di Dorothy, eh?
Tela lì. Η ungherese apertria, λοιπόn, εδώ. Maschietti della regia. Eccola qui, la presentatrice. Κάπου πιάστηκε η απόχη της, κάποιο μικρό ατύχημα. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό. Και έρχεται αμέσως άλλη. Με τέσσερα μπαλόνια η απόχη της Βιολέτας από την Ουαλία, που αντικαθίσταται αμέσως από άλλη. Τα αποτελέσματα λοιπόν λένε 7 μπαλόνια για την Ουγγαρία και 5 μπαλόνια για την Ουαλία. 5 bollicine per la squadra britannica. Και αρχίζει αμέσως ο τρίτος γύρος, στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Δείτε πόσα μπαλόνια έπιασε κιόλας η Βιολέτα από την Πορτογαλία. Αλλά και η Ιταλίδα δεν πάει πίσω. Θα πρέπει να είναι γύρω στα 10 μπαλόνια μέσα στην απόχη της Πορτογαλέζας. Ο συμπαίχτης της σπέβδει αμέσως να της δώσει άλλη απόχη. Πάλι η Ιταλίδα σε νέα της προσπάθεια να μαζέψει όσα περισσότερα μπαλόνια μπορεί. Και οι συμπαίχτες της που ξαναρίχνουν στην κούπα όσα πέφτουν απ' έξω. Οι νότες από την Τραβιάτα αντιχούν πάντα στο χώρο της Βίλα Μανίν. Βρισκόμαστε στο 7ο παιχνίδι της απόψινής εκπομπής και στον τελευταίο γύρο. Και η Πορτογαλέζα παίχτρια συνεχίζει να είναι εύστοχη. Πρέπει να έχει ξεπεράσει την Ουγγαρέζα παίχτρια του προηγούμενου γύρου που είχε πιάσει 7. Γεμίζει πάλι η απόχη της. Και εδώ βλέπετε πώς την κατευθύνει ο συμπαίχτης της. Μια ωραία λήψη από τον Ιταλό κάμεραμαν. Η μουσική βέβαια από την Τραβιάτα δεν βοηθάει πολύ στη ροή του παιχνιδιού. Θα χρειαζόταν ίσως μια μουσική πιο ζωήρη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιτυχίες. Η Ιταλίδα παίχτρια αλλάζει απόχη και η Πορτογαλέζα μαζεύει και άλλα μπαλόνια. Και οι δύο κοπέλες πάνε πολύ καλά. Παρόλο που η σαμπάνια εδώ δεν έχει πάρα πολλές φυσαλίδες. Και εδώ λύγει το παιχνίδι, ο τρίτος και τελευταίος γύρος. Μερικά τώρα στιγμιότυπα από τον τελευταίο αυτό γύρο σε επανάληψη. Εδώ η παρουσιάστρια της Πορτογαλίας μαζεύει τα μπαλόνια που πέφτουν έξω για λογαριασμό της συμπαίχτριάς της που έκανε πραγματικά ένα θαυμάσιο παιχνίδι. Και η Ιταλίδα παρουσιάστρια που εδώ κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να πιάσει κανένα μπαλόνι. Στο τέλος πιάνει ένα και ερχόμαστε στη βαθμολογία. Ένας βαθμός για την Ελλάδα, 2 βαθμοί για την Ουαλία, 4 βαθμοί για την Τσεχία και την Ελβετία, 5 για την Ουγγαρία, 6 για την Ιταλία και 7 για την Πορτογαλία με 11 μπαλόνια. 10 bollicine di champagne e 7 punti per il Portogallo con 11 bollicine. Πολύ καλά όμως, όπως βλέπουμε, πήγε και η Ιταλία με 10 μπαλόνια. Però ho paura che matematicamente ormai i giochi siano un po' fatti. Να περάσουμε τώρα στην τελική κατάταξη. Πρώτη πάντα η Ελβετία με 41 βαθμούς, η Verdon Le Bain. Δεύτερη η Ουγγαρία, Παπό, με 35 βαθμούς. Τρίτη η Τσεχία, Παρτουμπίτσε, με 31 βαθμούς. Ενώ ισοβαθμοί η Πορτογαλία και το Σάντου Τίρσου. Πέμπτη η Ελλάδα και τα Χανιά, αλλά πέμπτη και η Ιταλία με 27 βαθμούς και το Σαν Ντανιέλε. Και έβδομη η Ουαλία, το Κάρντιφ, με 25 βαθμούς. Και ακολουθεί το 8ο και τελευταίο παιχνίδι που θα είναι και καθοριστικό, αφού η μάχη θα δοθεί μεταξύ των 4 πρώτων μέχρι στιγμής ομάδων, της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Πορτογαλίας. Bene,
Dedichiamo ancora alcune immagini? A chi? Μια μικρή παύση για να δούμε εικόνες από το Σαν Ντανιέλ. Το παιχνίδι μας έχει θέμα τον κουρέα της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη. Ο κόμις της Αλμαβίβα είναι ερωτευμένος με τη Ροσίνα, αλλά αυτή ανήκει στον Δον Μπαρτόλο. Ο Φίγκαρο, ο κουρέας της Σεβίλης, θα καταφέρει τελικά να δώσει λύση σε όλα. Ο κόμις και η Ροσίνα θα παντρευτούν και θα ζήσουν ευτυχισμένοι. Το τελευταίο μας παιχνίδι διεξάγεται σε ένα γύρο. Παίρνουν μέρος όλες οι ομάδες και από κάθε ομάδα ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Σε ένα πλατό που περιστρέφεται βρίσκονται τα αγόρια. Με το σφύριγμα ανεβαίνουν τρέχοντας μέχρι το μπαλκόνι, παίρνουν από το χέρι της συμπαίκτριας ένα λουλούδι, κατεβαίνουν πάλι τρέχοντας και το τοποθετούν σε ένα βάζο πατώντας ταυτόχρονα ένα κουμπί. Ο ένας και μοναδικός γύρος του παιχνιδιού θα ολοκληρωθεί σε 3 λεπτά. Βλέπουμε από ψηλά το πλατό που περιστρέφεται και τους παίχτες που τρέχουν να αφήσουν στα βάζα τα λουλούδια που τους έδωσαν οι συμπαίκτριές τους. Νικήτρια βέβαια είναι η ομάδα με τα περισσότερα λουλούδια στο βάζο της. Τρέχουν οι παίχτες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κρατήσουν και την ισορροπία τους πάνω στο πλατό. Και βλέπουμε 3 λουλούδια μέχρι στιγμής για την Ιταλία, 2 για την Ελβετία, 3 για την Πορτογαλία, 1 για την Ουγγαρία, 3 για την Ουαλία, 3 και για την Ελλάδα. Μια άποψη από το πίσω μέρος του σκηνικού, εκεί που οι κοπέλες παίρνουν τα λουλούδια ένα-ένα και ανεβαίνουν στο μπαλκόνι να το δώσουν στο συμπαίκτη τους. Αυτός με τη σειρά του πηγαίνοντας να το τοποθετήσει στο αντίστοιχο βάζο, πατάει και ένα κουμπί. Και έτσι έχουμε τον ακριβή αριθμό των λουλουδιών σε κάθε βάζο. Ας αφήσουμε όμως τους πολύπλοκους ηλεκτρονικούς διακόπτες και ας απολαύσουμε την ομορφιά αυτής της σκηνής με την πλατεία της Σεβίλης που γυρίζει και το πραγματικά υπέροχο σκηνικό που είναι εμπνευσμένο όπως και στην προηγούμενα και στα προηγούμενα παιχνίδια από το μελόδραμα. Το συνδυασμό αυτό της Βίλας Μανίν και του ιταλικού μελοδράματος. Τρία λεπτά είναι πάρα πολλά για τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Βλέπετε εδώ τον Έλληνα παίχτη που είναι ο Χρήστος, ο Φίγκαρο Χρήστος. Έφερε άλλο ένα λουλούδι στο βάζο του. Είδαμε κάπου και τον Πορτογάλο που έπεσε στο πλατό και τη συμπαίκτριά του που τρέχει με ένα ακόμα λουλούδι. Εδώ οι παίχτες της Ουγγαρίας. Η Ιταλίδα παίχτρια, η Ιταλίδα Ροσίνα, προσφέρει ένα λουλούδι στο συμπαίκτη της. Και πάλι ο Έλληνας παίχτης, ο Χρήστος. Τρέχει με ένα ακόμα λουλούδι. Λίγος χρόνος ακόμα υπολείπεται. Όλοι δείχνουν κουρασμένοι αλλά συνεχίζουν. Και τα λουλούδια στα βάζα πληθαίνουν. Το πλατό περιστρέφεται πάντα δυσκολεύοντας τις διαδρομές των παιχτών στην προσπάθειά τους να κατακτήσει ο καθένας τη δική του ροσίνα. Ο Πορτογάλος παίχτης. Λίγει ο χρόνος για τον Ούγγρο. Ναι, ο Ούγγρος τέλειωσε. Έβαλε όλα τα λουλούδια του στο βάζο. Πρώτη λοιπόν η Ουγγαρία στο παιχνίδι αυτό, στον ένα και μοναδικό γύρο και αυτή τη στιγμή τελειώνει και το παιχνίδι. Και η επανάληψη από αυτή την έκδοση του κουρέα της Σεβίλης. Σε γρήγορη κίνηση, όλοι οι παίκτες και εδώ σε αργή κίνηση οι παίκτες της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Τσεχίας. Πρέπει να παραδειχτούμε ότι ήταν δύσκολα και τα 8 απόψινα παιχνίδια. Τα παιχνίδια που ήταν αφιερωμένα στο μελόδραμα. Να έρθουμε τώρα στα αποτελέσματα του 8ου παιχνιδιού.
15 λουλούδια και 2 βαθμοί για την Ελλάδα, 17 λουλούδια και 4 βαθμοί για την Ουαλία, 17 λουλούδια και 6 βαθμοί για την Ελβετία, 18 λουλούδια και 8 βαθμοί για την Πορτογαλία, 18 λουλούδια και 10 βαθμοί για την Τσεχία, 18 λουλούδια και 12 βαθμοί για την Ιταλία, 18 λουλούδια και 14 βαθμοί για την Ουγγαρία. Και με την τελευταία αυτή βαθμολογία, η τελική γενική κατάταξη έχει ως εξής. Η απόψινή εκπομπή με θέμα το μελόδραμα εδώ στο Πασαριάνο και στη Βίλα Μανίν ανέδειξε νικήτρια την ομάδα της Ουγγαρίας από το Παπό με 49 βαθμούς. Δεύτερη ήρθε η ομάδα της Ελβετίας με 47 βαθμούς, ο Ιβερντόν Λεμπέν. Τρίτη η ομάδα της Τσεχίας και το Πάρ του Μπίτσε με 41 βαθμούς. Τέταρτη η ομάδα της Ιταλίας αλλά και της Πορτογαλίας με 39 βαθμούς. Έκτη ομάδα της Ουαλίας με ισόβαθμη την Ελλάδα και με 29 βαθμούς. Νικήτρια λοιπόν η ομάδα της Ουγγαρίας στην πρώτη κιόλας συμμετοχή της στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Η Καταλίν, εκπρόσωπος της ομάδας του Παπό, θα παραλάβει το έπαθλο που έχουν φτιάξει καλλιτέχνες τεχνίτες, αυτό το υπέροχο πιάτο, πρώτο βραβείο αυτής της εκπομπής για την ομάδα του Παπό, την ομάδα της Ουγγαρίας. For Papo, thank you very much to you. For you and your Lignano and Pasariano and everybody. Εδώ, φίλοι μας, τέλειωσε η γιορτή της μεγάλης αυτής ευρωπαϊκής συμπαραγωγής παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ελπίζω να διασκεδάσατε γνωρίζοντας τους νέους 7 χωρών της Ευρώπης. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την ερχόμενη εβδομάδα με μια ακόμα μεγάλη γιορτή για όλους τους νέους, αλλά και για όσους αισθάνονται νέοι.